Εδώ βρισκόμαστε στην καρδιά του γεωθερμικού πεδίου. Είναι στο βόρειο μέρος του γηπέδου, όπως βλέπετε, δεξιά, εκεί που βλέπετε τους οικίσκους. Είναι το κεντρικό αντλιοστάσιο που έγινε με το πρώτο πρόγραμμα Θερμόπολης, από το οποίο αντλούσαν το θερμικό υγρό. Αυτό θα τα αξιοποιήσουμε και εμείς, αν όχι την ίδια γεώτρηση, κάποια άλλη, εκτός αν με το ερευνητικό πρόγραμμα που θα γίνει με το ΙΓΜΕ βρούμε κάτι καλύτερο. Αλλά καταρχήν έχουμε αυτό. Αριστερά, όπως βλέπετε εδώ από το σημείο που στέκουμε, είναι τα θερμοκήπια τα παλιά του Δήμου Πολυχνήτου, που γίναν πριν 20-30 χρόνια. Ο Δήμος τότε είχε την αντίληψη ότι θα τα εκμεταλλεύεται ο ίδιος σαν επιχειρήσεις δικές του. Αποτύχανε. Προφανώς έχουν εγκαταλειφθεί. Είναι περίπου 30 στρέμματα θερμοκήπια του Δήμου. Αυτά με ένα τρόπο που θα επιλεγεί θα δοθούν σε ιδιώτες για εκμετάλλευση. Πιο πέρα, πιο βόρεια εκεί, αν πάμε στο γεωθερμικό πεδίο, είναι θερμοκήπια ιδιωτών, οι οποίοι εργάζονται εδώ πέρα, δηλαδή παράγουν προϊόντα. Είναι ο Πατσατζής, είναι και κάποιοι άλλοι, θα τους ξέρετε υποθέτω, παράγουν προϊόντα, ήρθαν σε επικοινωνία μαζί μας και εμείς συζητήσαμε και το επενδυτικό του σχέδιο, δηλαδή τι ενδιαφέρουν να κάνουν επενδύσεις, αλλά και πόσο θερμικό υγρό χρειάζονται, πόσο ποσό θερμότητας μάλλον χρειάζονται. Μας είπανε, συμφωνήσαμε, υπογράψαμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με τους ιδιώτες αυτούς και επομένως τη διαχείριση του παιδιού την παίρνει ο Δήμος με δέσμευση από τώρα ότι στους ιδιώτες αυτούς θα δοθεί συγκεκριμένη ποσό θερμότητας. Από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο αναπτυχθεί στην περιοχή, υπάρχει μέσα, έχουμε βάλει κάποιες ποσότητες για μελλοντική ανάπτυξη. Εδώ η περιοχή, το ενδιαφέρον που υπάρχει, είναι ότι μπορεί να γίνει ένα σημείο, μια περιοχή εντατικής αγροτικής καλλιέργειας. Δηλαδή, μπορούμε να παράγουμε εντατικά, οπωροκυπευτικά ή οτιδήποτε άλλο προϊόντα. Η δυνατότητα που έχουμε είναι και ξηραντήρια εδώ, ούτως ώστε να έχουμε και δυνατότητα για ξήρανση. Τα αγροτικά προϊόντα αυτά, εάν πάνε με τον σχεδιασμό και την εικόνα που έχουμε, είναι ότι θα γίνουν αρκετές επενδύσεις ιδιωτικές. Εκεί χρειάζεται να λύσουμε το θέμα του κρύου νερού. Γι' αυτό πάμε με τα Υπουργεία και συζητάμε να γίνουν επενδύσεις εδώ πέρα για λίμνοδεξαμενές που θα φέρουν το νερό το οποίο λείπει. Η περιοχή λέγεται Ξηρόκαμπος, γιατί δεν έχει νερό. Δηλαδή η περιοχή που έχει το πλεονέκτημα της θερμότητας δεν έχει νερό για να αναπτυχθούν τα φυτά στο θερμοκήπιο. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί και να συντονιστούν οι επενδύσεις με αυτό. Εάν γίνει αυτό, το νησί λογικά με κέντρο εδώ το Πολυχνήτο θα μπορεί να παράγει οπωροκυπευτικά τα οποία να καλύπτουν τις απαιτήσεις του τουρισμού, που λογικά θα αυξηθεί ο τουρισμός στο νησί μας απάνω. Οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι πάμε για τουριστική γρήγορη ανάπτυξη, άρα θα μπορούμε να καλύπτουμε και πιθανά να πάμε και σε εξαγωγές. Άρα δηλαδή πρέπει να γίνει εδώ ένα δίκτυο logistics τα οποία θα διακινεί τα προϊόντα. Επειδή η θερμότητα εδώ μπορεί να δώσει αντίστροφα και ψήξη, ξέρετε, τα αγροτικά προϊόντα χρειάζονται να συντηρηθούν για να πάνε μακριά εκτός νησιού. Άρα για να συντηρηθούν θέλουν ψυχρό, δηλαδή θέλουν ψυγεία. Άρα λοιπόν εδώ μπορούμε να δώσουμε την ψήξη, ούτως ώστε τα προϊόντα μας που θα παράγονται εδώ να πάνε μακριά. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σύνθετο project αυτό, το οποίο ξεκινάμε από το πρώτο βήμα, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον 10 βήματα μπροστά, τα οποία βλέπουμε, είναι σαν το σκάκι. Δηλαδή, πρέπει να δεις τα επόμενα βήματα και να ετοιμάζεσαι για αυτά. Είναι ένα σύνθετο project που εμείς το βλέπουμε στο Δήμο ότι υπάρχει και γι' αυτό μιλάμε και με Υπουργεία του Ανάπτυξης, του Ενέργειας, του Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτως ώστε να εστιαστούν οι επενδύσεις. Πάντα υπήρχαν χρηματοδοτικά εργαλεία, πάντα. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό πράγμα. Όταν πήγαμε πρώτη φορά και μιλήσαμε με την αποκεντρωμένη και μιλήσαμε και με το ΠΕΠ εδώ το τοπικό, μας είπαν ότι ήρθαν και άλλοι σαν και εσάς που ενδιαφέρονται. Το καταγράψαν ότι είναι ένα θετικό πράγμα. Ήρθαν και άλλοι, τα είπανε, ενδιαφέρομαι πολύ και φύγανε.
Εμείς τη δεύτερη φορά πήγαμε με ένα σύμβολο που είχαμε πάρει. Μια μεγάλη ελληνική εταιρεία που έχει ενεργειακό κομμάτι. Ήταν ο σύμβολος μέσα, ο κ. Μενοχολιάς. Όταν είδαν λοιπόν ότι πήγαμε με αυτό, καταλάβανε ότι μιλάμε σοβαρά. Όταν μετά ξεκινήσαμε και πήγαμε στην αποκεντρωμένη και λέμε ότι ξέρετε, μας ενδιαφέρει, βγάλτε το διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός το είχε πάρει αποκεντρωμένη, αλλά δεν το έβγαζε. Βγήκε για εσάς ο διαγωνισμός. Βγήκε για εμάς ο διαγωνισμός. Εμείς τον κινήσαμε. Λοιπόν, στο διαγωνισμό ήρθαν πολλοί ιδιώτες, οι οποίοι ενδιαφερόταν. Αλλά οι ιδιώτες ενδιαφερόταν για επιμέρους θέματα. Δηλαδή, ένας πατσατζής συγκεκριμένα ενδιαφερόταν για το θερμοκήπιο. Ο άνθρωπος αυτά έχει επενδύσει και ενδιαφέρεται. Εμείς, η πρόταση που υποβάλαμε είχε ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης όλου του πεδίου, που πιάνε πολλές δραστηριότητες. Αυτό λοιπόν το εμφανίσαμε εμείς στο διαγωνισμό. Στην πορεία μας ζητήθηκε να είμαστε πιο δεσμευτικοί. Μας είπαν ότι ωραία, θα δώσετε κάποια λεφτά να σας το δώσουμε 30 συν 20, 50 χρόνια. Αυτά τα λεφτά θέλουμε να δούμε γιατί θα δώσετε τόσα και όχι λιγότερα ή περισσότερα. Μπήκαμε λοιπόν στη διαδικασία να βελτιώσουμε την πρόταση και να περιγράψουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία δεν είχαμε δεδομένα. Δεν υπήρχαν δεδομένα δηλαδή, ή ήταν πολύ πρόημο σε αυτή τη φάση να ζητήσεις επενδυτική πρόταση από έναν επενδυτή που θα ερχόταν εδώ πέρα. Άρα λοιπόν υποχρεωθήκαμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό λέγοντας ότι θα κάνουμε αυτά τα πράγματα επενδυτικά. Και έτσι έδεσε ένα σχέδιο επενδυτικό συνολικό, το οποίο εμάς μας δυσκόλεψε, αλλά απ' την άλλη όμως μας βοηθάει πολύ, διότι το κάναμε, διότι προδιαγράφονται τα επόμενα βήματα που θα γίνουν. Δηλαδή βλέπω τώρα όταν μιλάμε στα Υπουργεία και λέμε, ξέρετε, αυτό είναι το project, αυτά είναι, όπως ρωτήσατε πιο πριν, είπε, ποια είναι η επένδυση, είναι 2,5 εκατομμύρια. Ωραία. Εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε εύκολα να πάμε σε μια επόμενη φάση και να πούμε, ναι, 2,5 εκατομμύρια είναι οι βασικές επενδύσεις, αλλά έχουμε προχωρήσει σε διαγωνισμούς με επενδυτές κτλ. Οι οποίοι θα κάνουν το Α, το Β, το Γ και η συνολική επένδυση θα είναι τόση, θα είναι 15 εκατομμύρια. Καταλάβατε. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι είναι και η περίοδος τώρα που υπάρχουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία είναι μπροστοβαρή. Περιμένουμε να βγει το πακέτο για το Αιγαίο πια, όπως είπα, τις δίκαιες ενεργειακής μετάβασης, να δούμε για τα ενεργειακά αυστηρά τι παίρνουμε. Και ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι και να βοηθήσουμε και τους επενδυτές να βρουν ένα όριμο περιβάλλον ώστε να επενδύσουν. Είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο και ο Δήμος να έχει ένα σοβαρό πρόσωπο με τον οποίο να είναι ένας ισότιμος συνομιλητής στο ρόλο που θέλει να παίξει με την οικονομία πια. Διότι είπε ο Δήμαρχος, αυτά είναι τα έργα υποδομής που γίνανε. Στο δεύτερο στάδιο πλέον του Δήμου είναι η οικονομία. Στοχευμένα άμεσα στην οικονομία, οι δράσεις.